Την πόρτα των Δήμων όλη τη χώρα χτυπάει η Τρόικα ζητώντα αθρώε απολύσει και διαθεσιμότητα ευρεία κλίμακα. Παρά το γεγονό ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση ματαιώθηκε, η Τρόικα μετά τι αντιθέσει στα δημοσιονομικά φαίνεται αποφασισμένη να μην κάνει βήμα πίσω στο θέμα του περιορισμού του δημόσιου τομέα. Το Υπουργείο Διοικητή Μεταρρύθμιση κάνει μία κολοτούμπα ακόμη. Το καμπανάκι αυτή τη φορά χτυπά για του εργαζομένου του Δήμου που βλέπουν τη διαθεσιμότητα να καταφτάνει απειλητική. Θα φέρει σε πλήρη αδιέξοδο την λειτουργία του Δήμου. Μόνο οι εντάσσονται στο σκληρό πυρήνα των δημοτικών υπηρεσιών μπορούν να νιώθουν ήσυχοι, καθώς όλοι οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο διαθεσιμότητας αλλά και απόλυσης. Το ζήτημα είναι ότι θα απολυθούν... 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι στον επόμενο χρόνο και αυτό θα έχει σοβαρέ επιπτώσει στη λειτουργία τη δημόσια διοίκηση. Προσπαθούν να ό,τι έχει μείνει μέχρι σήμερα στους ΟΤΑ και γενικότερα στου Δήμου όλη τη χώρα, προσπαθούν να του διαλύσουν. Δεν νομίζω ότι οι Δήμοι θα μείνουν απραγεί. Εξάλλου, ο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών έχει αφήσει κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο ξαφνικού θανάτου στα πρότυπα τη ΕΡΤ. Και αυτό γιατί κάθε κατάργηση οργανισμού σημαίνει αυτόματα και απόλυση των εργαζομένων. Αν λοιπόν συνεχίσει αυτή η κατάσταση να πλήττει του ΣΟΤΑ, δεν θα μιλάμε πλέον για αδυναμία, αλλά θα μιλάμε για πλήρη μα πλήρη εν το εκ των πραγμάτων αδυναμία να ασκήσουν την όποια βασική αρμοδιότητα. Την ίδια ώρα πάντως ενίσχυση με προσωπικό και όχι αποδυνάμωση χρειάζονται οι δύο μεγαλύτεροι δήμοι της Κρήτης. Ηράκλειο και Χανιά υπολείπονται κατά πολύ σε προσωπικό, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών. Η τελευταία απογραφή έδειξε ότι στο Δήμο Ηρακλείο τα κενά είναι γύρω στα 240. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δήμου Χανίων. Το 2011 απασχολούσε 775 υπαλλήλου, ενώ σήμερα 523, εκ των οποίων οι 40 βγαίνουν στη σύνταξη μέχρι το τέλος του 2013. Κάτι δεν βγαίνει όμως και με τις 4.000 απολύσεις. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο θέμα που κοιτάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να βάλει στον αριθμό 1.370 γιατρούς από τον ΕΟΠΗ και να ξαναρχίσει το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας για το 2014 ξεκινώντας πάλι από τους ΟΤΑ.